Έσπασαν τα τηλέφωνα και των λογιστικών γραφείων στη Λάρισα μέχρι αργά το μεσημέρι, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων απευθύνεται στους λογιστές για την υποβολή της δήλωσης των 800 ευρώ. Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, πάντως, διαφαίνεται κίνδυνος για μη υποβολή της δήλωσης όσων το άφημί λήγει σε 4 και 5, καθώς είναι αδύνατο να υποβάλουν δήλωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς είναι αβέβαιο αν θα ανοίξουν τα λογιστικά γραφεία. Αν και έχει ανοίξει σήμερα η εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων για όλους τους εργαζόμενους εκείνους που δικαιούνται το 800 ευρώ, το σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί όλες τις αιτήσεις, αλλά δέχεται αυτούς που το αφημί τους λύγει σε ένα. Για κάθε ημέρα δηλαδή θα υποβάλουν αίτηση ανάλογα με το αφημί. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για εκείνους που το αφημί τους λύγει σε 6 και 7, και είναι για Σαββατοκύριακο και για εκείνη την ημερομηνία ως γνωστόν τα λογιστικά γραφεία είναι κλειστά. Και αυτό γιατί το 80% των δικαιούχων αυτού του επιδόματος ειδικού σκοπού δεν μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους, απευθύνονται στα λογιστικά γραφεία και υπάρχει ένα θέμα, μήπως τελικά χάσουν αυτό το επίδομα. Θα πρέπει να επανεξετάσει το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί εκεί υποβάλλεται η αίτηση, να αλλάξει τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, να μην έχει καμία σχέση με το αφημί και να βέβαια η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να μην είναι 10 Απριλίου, να πάει πιο πέρα κατά τις 20 Απριλίου. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους λογιστές, καμία ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει αναφορικά με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει χρονική μετάθεση της διαδικασίας. Έχουμε μετάθεση για την έναρξη, γιατί και το ίδιο το σύστημα δεν υπάρχει δυνατότητα να δεχθεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό δηλώσεων, δηλαδή 6,5 εκατομμύρια περίπου δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υποβληθούν αν υπάρχει ανοιχτή εφαρμογή από τις αρχές Μαΐου. Έπρεπε ήδη να έχει ανοιχτή η εφαρμογή, είχαν πει με 31 Μαρτίου θα έχει ανοίξει η εφαρμογή. Δεν προβλέπεται μετά έως 30 Απριλίου να υπάρχει ανοιχτή η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Άρα θα υπάρχει, αν ανοίξει την 1η Μαΐου, τουλάχιστον για ένα μήνα μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αυτών των δηλώσεων.